Και τώρα η ώρα του Πρωθυπουργού. Το λέω σε εσάς φίλοι και φίλες του Sky, του αγαπημένου μου σταθμού που τον ξανακατήγγειλα μέσω κούβελα, πως λέμε μέσω Λαμίας, ως διαδοσία. Γιατί πως να το κάνουμε άλλωστε, είναι αλήθεια πως ο Sky σκέφτεται πριν από μένα για μένα. Όταν πρόκειται δηλαδή να κάνω καμιά γκάφα, σας προειδοποιεί. Γι' αυτό άλλωστε και εγώ Sky ακούω, για να έχω έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Από το Sky μου μαθαίνω ποιος υπουργός μου διαφωνεί, με ποιον και γιατί, αντί να περιμένω πότε θα τους πάρει είδηση ο Γρυβαίας ή η Ντόρα για να μου τους καρφώσουν. Από το Sky μου μαθαίνω κι εγώ ο Άμυρος πώς τα πάμε με τον πληθωρισμό, με τα ελλείμματα, γιατί αν περιμένω να μου τα πει όπως είναι ο Παλαιοκρασάς, ζήτω που καήκαμε και χρεοκοπήσαμε. Ο Sky με εμπνέει και γι' αυτό δράτω με της ευκαιρίας να σας πω το μεγάλο το μυστικό μου, το παράπονό μου. Εμένα γιατί δεν με παρακολουθεί κανείς. Επιτέλους, ούτε ένας δεν θα βρεθεί να μου βάλει κοριούς, να με μαγνητοφωνήσει, να με βιντεοσκοπήσει, κάτι της τέλος πάντων. Είναι πραγματικά, φίλες και φίλοι του Sky, ένας βαθύτατος προβληματισμός μου. Την άλλη φορά που τηλεφωνούσα, μου συνέβη κάτι πρωτοφανές σε πολιτικό. Εκεί που μίλαγα με έναν υπουργό μου για σοβαρά απόρριτα θέματα, μου το κλείσαν. Ναι, απίστευτο. Ο άνθρωπος που παρακολουθούσε τη συνδιάλεξη το κλείσε. Σου λέει, Μητσοτάκης είναι. Ό,τι και να λέει, ποιος το λογαριάζει, τζάμπα κασέτα θα χαλάσουμε. Έχω διαμαρτυρηθεί προσωπικά στην ΚΙΠ ότι εν πάση περιπτώσει ακόμη είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας και δεν δικαιολογείται να μην παρακολουθούμε από κάποιον. Εδώ ο τελευταίος πολίτης και έχει δικαίωμα στο να του κάνω μια υποκλοπή και για μένα κανείς να μην ενδιαφερθεί. Δηλαδή τι πάει να πει κύριε της ΚΙΠ αυτό που συχνά έχω ακούσει να λέγεται πίσω από το ακουστικό. Μητσοτάκης είναι, δεν βαριέσαι, λέει και ξελέει. Ποιος τον παίρνει της μετρητής, δηλαδή τι παραπάνω έχει ο κύριος Εύερτ ή ο κύριος Παπανδρέου ή ο κάθε λογής υπουργίσκος. Και θεωρώ ανεπίτρεπτο και προσωπική προσβολή να μπορεί όποτε θέλει ο καθένας να βρίσκει κασέτες με playlist με το Μιλτιάδη, το Δήμα, τον Κανελόπουλο, την Πίτσα Παπαδοπούλου, γενικώς ένα ευρύτατο ρεπερτόριο στην αγορά και να μην διατίθεται ούτε μία με συνομιλίες απόρριτες του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έχω επιμείνει πολλές φορές και στην ΚΙΠ και σε όλες τις μυστικές υπηρεσίες, τέλος πάντων των χωρών μελών της ΕΟΚ, ότι είναι αδιανόητο να μην παρακολουθείτε έστω για λόγους αρχιακούς και ιστορικούς ο ηγέτης του 47%. Καλή του ώρα τόσο ήταν κάποτε, εγώ δηλαδή. Και δεν δέχομαι, κατηγορηματικά το λέω, δεν δέχομαι ως δικαιολογία ότι δεν βρίσκεται έστω ένας χαφιές, ένας ή οσδήποτε πράκτορας που να καταδέχεται να με παρακολουθεί. Και θεωρώ φθηνές, αστείες υπεκφυγές αυτά που μου λένε ότι ένας ασφαλίτης που με παρακολουθούσε δήθεν πέθανε από την καρδιά του από το πολύ γέλιο και ότι δήθεν ο επόμενος που βάλανε να με παρακολουθεί κουφάθηκε. Γιατί κουφάθηκε? Επίτηδες θα το έκαμε. Ούτε πιστεύω ότι και ένας τρίτος που ανέλαβε την παρακολούθησή μου κατέληξε σε ψυχίατρο. Όλα αυτά είναι ψεύδι των γνωστών χαλκίων. Επιτέλους, κανείς δεν με παρακολουθεί. Τι γίνεται εδώ? Ποιος κυβερνά αυτό το παρακράτος? Έλα κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ, γράψε και μια δική μου κασέτα. Ήταν η ώρα του Πρωθυπουργού με τον Γιώργο Μητσικώστα. Κείμενα από τα κακός κείμενα, στον ήχο ήταν ο Γιώργος Κατσιγιάδης. Μη χάνετε κάθε μέρα τον Κώστα στον αέρα. See you tomorrow. Bye bye.